Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι ανταλλαγές πυρών στην Κουμουνδούρου. Ο Νίκος Βούτσης στο Open μίλησε για κίνδυνο μετάλλαξης και έκανε παράπονα για τον πόλεμο μέσω διαδικτύου. Και ο ίδιος είπε: είμαστε δημοκρατική παράταξη ψωτό. Άρα γι' αυτό νομιμοποιούμε και εγώ να σας λέω ότι δεν χρειάζεται κεντρώα μετάλλαξη της αριστεράς. Προφανώς για πολλά ζητήματα ήταν και απροετοίμαστος. Σε τρεις μέρες δεν έχει προετοιμαστεί. Ωστόσο μπορώ να σας εγγυηθώ ότι είμαστε πολλοί άνθρωποι εδώ, οι οποίοι έχουμε τη μεγάλη εικόνα και δεν τη χάσαμε ποτέ. Στελέχη της εσωκομματικής αντιπολίτευσης μοιάζει να αφήνουν ανοιχτό ακόμα και το ενδεχόμενο αποχώρησης μετά τις αιχμηρές προειδοποιήσεις των προεδρικών προς τους διαφωνούντες. Ο στόχος αυτή τη στιγμή και αυτό που πρέπει να γίνει είναι να παραμείνει το κόμμα ενωμένο. Με αυτή τη λογική δεν περισσεύει κανείς. Ακούστε κάτι, εγώ είμαι ο πρώτος που είπα ότι πρέπει να προκύψει αποτέλεσμα, πρέπει το κόμμα να λειτουργήσει, πρέπει να μείνει ενωμένο και όσοι δεν συμφωνούν υπάρχει και άλλος δρόμος. Έτσι το έχω πει. Και θλίβομαι με βάση το γεγονός ότι δύο εβδομάδες πριν από την εκλογή του κυρίου Κασελάκη βγαίνει ο κύριος Αποστολάκης και μιλάει για διάσπαση. Εγώ θέλω σύνθεση. Μιλάει με βάση τα δικά του βιώματα και τις εμπειρίες από το στράτευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως συλλογικά έχει αποφασίσει, είναι ένα σύγχρονο κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Απόφαση του συνεδρίου, ομόφωνη. Αν αλλάξει αυτό, αλλάζουν τα δεδομένα. Θέμα έχει προκύψει και με τον τρόπο αντικατάστασης του Θανάση Θεοχαρόπουλου και του Στέριου Καλπάκη. Από τις θέσεις του διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας και του εκπροσώπου τύπου αντίστοιχα. Ο Δημήτρης Παπαδημούλης τοποθετήθηκε με πολύ αιχμηρή διατύπωση. Δυναμική αντιπολίτευση, ενότητα, δημοκρατικές διαδικασίες, αποφυγή λαθών που τορπιλίζουν και υπονομεύουν το εσωκομματικό κλίμα και όχι μόνο σέλφι και εσωκομματικό μπάχαλο. Στέφανος Κασελάκης τα έκανε μούσκεμα τις διαδικασίες για την αντικατάσταση Θεοχαρόπουλου και Καλπάκη. Όλα αυτά πρέπει να τα οργανώσουμε συλλογικά. Πρόεδρο εκλέξαμε. Mm-hmm. Δεν εκλέξαμε αυτοκράτορα. Προφανέστατα, και αυτό νομίζω το καταλαβαίνουν και όλοι, υπάρχουν αριθμίες αυτή τη στιγμή. Είμαστε σε μια μεταβατική φάση, σε μια μεταβατική περίοδο. Αλλά σύντομα θεωρώ ότι το κλείσουμε αυτής της εβδομάδας, μαζεύουμε τα μανίκια και από την ερχόμενη εβδομάδα ετοιμαζόμαστε και για τις κοινοβουλευτικές μάχες. Την ίδια ώρα μήνυμα στο επιτελείο Κασελάκη στέλνει η Νίνα Κασιμάτη. Βλέπω ότι έχει διαρρεύσει στον τύπο ότι μπορεί να αντικατασταθώ από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Πράγμα το οποίο εγώ αυτό δεν το αποδέχομαι. Και προσωπικά για μένα θα είναι πολιτικό casus belli. Στην απουσία του νέου πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ από τη Βουλή αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός. Θα απουσιάζουν έτσι οι συγκεκριμένες θέσεις, το σχέδιο της αντιπολίτευσης. Θα κληθούν να το υπηρετήσουν, είμαι σίγουρος, με επάρκεια εκλεγμένοι συνεργάτες, όπως ο κ. Πολάκης ή ο κ. Παπάς. Και θα έχει πράγματι ενδιαφέρον να δούμε πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα εκφέρει ένα νέο ρόλο μέσα από παλιές βραχνιασμένες φωνές, όπως και πώς θα οικοδομηθεί με τα ίδια σαθρά υλικά από τα οποία μόλις κατέρευσε. Άλλο ο εξυγχρονισμός και άλλο ο μοντερνισμός. Διαφορετικές οι τάσεις, οι πραγματικές τάσεις στην κοινωνία, διαφορετικές στη μόδα ή στα κοινωνικά δίκτυα. Όπως βέβαια άλλος ο τολμηρός και δύσκολος ριζοσπαστισμός στην πολιτική πράξη και άλλος ο απλός και ο εύκολος εγκλωβισμός στο προσωπικό lifestyle. Παρά τα λεγόμενα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εκπροσωπείται θεσμικά, συλλογικά και τεκμηριωμένα στη Βουλή. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι αυτός που αδυνατεί να απαντήσει στην τεκμηριωμένη κριτική της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δυστυχώς για την ελληνική κοινωνία και οικονομία, αυτό που αποδεικνύεται ότι έχει κατασκευαστεί με σαθρά υλικά είναι η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη.